Θα μείνουμε στο θέμα και θα περάσουμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βάιο Γκανή. Θα το θυμούν οι τηλεθεατές μας. Είναι από τους αγώτες που είχαμε συνομιλήσει την περίοδο των μεγάλων καταστροφών από τις πλημμύρες στην Θεσσαλία. Και ο ίδιος υπέστη τρομακτικές ζημιές. Είχε και μία εικόνα από την περιοχή γενικότερα. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε αυτές τις ημέρες είναι ότι για τους ανθρώπους αυτούς, τους αγώτες της περιοχής εκείνης, η κατάσταση παραμένει δραματική. Πολλές εκτάσεις παραμένουν κάτω από το νερό και σε άλλες περιοχές, όπως οι εκτάσεις που διαχειρίζεται ο ίδιος, είναι τέτοια η αλλαγή του εδάφους που κάνει αδύνατη την οποιαδήποτε σκέψη για εκ νέου καλλιέργεια ή οτιδήποτε και την επόμενη μέρα, την οποία αναφέρει η κυβέρνηση εν μέσω των κινητοποιήσεων. Καλησπέρα σας, κύριε Γκανή. Καλησπέρα, κύριε Χριστόδουλο. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Μαζί μας είναι η ξενάδελφη Κατερίνα Μαρκοπούλου και Κώστας Μαυρίδης. Δεν πήρατε μέρος στην κινητοποίηση της Αθήνας, δεν βρεθήκατε εκεί, αλλά είστε στους αγώνες παρών, έτσι. Όχι, βρέθηκα πιο νωρίς από ότι κατέβαινα τα χτίρια. Κάποιες διευθυντήσεις και ξαναγύρισα πάλι. Ναι. Ποια είναι η εικόνα από την περιοχή σας, όπου τα προβλήματα είναι πολλαπλάσια ή, για να μην πω πολλαπλάσια, περισσότερα από την υπόλοιπη Ελλάδα λόγω των όσων ζήσατε τους προηγούμενους μήνες? Τι εικόνα υπάρχει σήμερα? Μπορείτε να ξαναμπείτε στο χωράφι να καλλιεργήσετε? Η εικόνα άρχισε πριν δύο εβδομάδες, ήρθαν κάποια μηχανήματα μετά από επαφή με τον Υπουργό Γεωργία, ο οποίο μετέβη στην περιοχή, δεν ήξερε καν για την περιοχή μα. Αλλά υπάρχουν τα προβλήματα σε 30.000 στρέμματα έκταση, αλλά τα 8.000 είναι αυτά που λέμε τα μπαζωμένα με πέτρε και με άμμο 2 με 2,5 μέτρα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει καλλιέργεια. Αυτό θέλουμε να μάθουμε, γιατί το επιχείρημα είναι ότι πρέπει οι αγρότε να ξαναπούν στο χωράφι. Είναι σημαντικό να μην χαθεί η επόμενη περίοδο. Πώ θα μπείτε εσεί στο χωράφι? Στα 8.000 στρέμματα δεν πρόκειται να μπουν ούτε στα επόμενα 20 χρόνια, γιατί οι τιμέ που ζητάνε οι ιδιώτε είναι φοβερά υπερβολικές, μιλάνε για 9.000 ευρώ το στρέμμα. Για τις εργασίες, έτσι. Για να ξεμπαζωθεί αυτό το πράγμα και να σου φέρουν καινούριο χώμα. Mm-hmm. Άρα, φανταστείτε, σε μια έκθεση 100 στρεμμάτων θα είναι 90.000 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Άρα είναι τελειωμένα. Τα άλλα τώρα, τα υπόλοιπα σχεδόν 22.000 στρέμματα, έχουν μεγάλους χυμάρους μέσα, οι οποίοι έχουν βάθος 4 μέτρα επί 4 μήκους. Mm-hmm. Εκεί είναι τρελά τα πράγματα. Σύν ότι έχει φύγει το έδαφος, έχει πέσει τελείως διαφορετική σύνθεση πλέον. Έχει φύγει το γόνιμο και έχει μείνει ένα άγωνο, το οποίο δεν ξέρουν πώς θα καλλιεργηθούν. Αν μπουν μέσα με μηχανήματα, οι αγρότες θα πρέπει να το λιπάνουν, να χαθεί οπωσδήποτε φετινή χρονιά για να ξαναρθεί σε γόνιμο. Να γίνουν δηλαδή το ανακάτεμα που λέμε, για να μπορέσει να είναι γόνιμο ξανά μετά από 1-2 χρόνια. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα. Κατερίνα. Κύριε Γκανή, έβλεπα ένα ρεπορτάζ χθες το βράδυ στην κρατική ΕΡΤ, όπου οι αγρότες έλεγαν ότι ούτε οι τοπικοί φορείς δεν μας πλησίασαν, δεν ξέρουν τα ζητήματα και τα αιτήματα και όλα αυτά που προέκυψαν από τις πλημμύρες. Εσείς συναντηθήκατε, είχατε κάποιες αποφάσεις, αν θέλετε, προκειμένου να αλλάξει η κατάσταση και η εικόνα στον κάμπο? Όχι καμία, ιδίως από τον Περιφερειάρχη που περιμέναμε, που είμαστε στερά Ελλάδα, δεν είμαστε στην Θεσσαλία. Είναι η έκταση μέσα στο κάμπο της Θεσσαλίας, αλλά διοικητικά ανήκουμε στερά Ελλάδα. Ναι, ναι. Ήρθε πριν τις εκλογές τις περιφερειακές, μας είπε ότι όλα θα τα τακτοποιηθούν και από εκεί πέρα είχαμε να το δούμε γύρω στις 3 με 4 μήνες. Και παραβρέθηκε την τελευταία πριν από 10 μέρες, όταν ήρθε ο Υπουργός Γεωργίας, ο κ. Σαββιανάκης, μάλλον τον έφερε ο κ. Σαββιανάκης, σχεδόν τραβώντας, θα έλεγα, για να παραβρεθεί για να μπορεί να απαντήσει σαν περιφέρεια. Την άλλη μέρα το πρωί αυτόματα, από εκεί που δεν υπήρχαν πόροι και οτιδήποτε, από ό,τι μάθαμε για το Δήμο το Δημοκό, εγκρίθηκε 1.700.000 ευρώ για να αρχίσουν κάποια μηχανήματα να ξεμπαζώνουν τα, όχι τα κτήματα, τα ρέματα για τους χυμάρους και τα κανάλια του αναδασμού, τα οποία είναι μπαζωμένα ακόμα. Αν πιάσει μια βροχή δηλαδή τώρα, ανοιξάδικες που λέμε, θα πνιγούμε πάλι. Θα ξαναπλημμυρίσουν. Κώστα. Το ερώτημα που μπαίνει τώρα μετά από αυτή την περιγραφή που είναι περιγραφή απόγνωσης. Τι με λιγενέστε, τι κάνετε, φεύγετε από τα χωριά, ερημώνουν τα χωριά, σταματάτε να καλλιεργείτε τη γη και άρα να μένετε εκεί στον τόπο σας? Κοιτάξτε, τα προβλήματα είναι πιο πολλά, γιατί οι άνθρωποι αυτοί που καταστρέφηκαν εντελώς δεν έχουν πάρει ούτε παραγωγές, οφείλουν στα γεωπονικά καταστήματα τα υλικά που είχαν πάρει για την παραγωγή τους και είναι σε ένα καθεστώς ανέχειας αυτή τη στιγμή. Και μιλάμε για ανθρώπους που κάποιοι από αυτούς είναι και 70 χρόνια, περιμένουν κάποια ενίκεια τους παραγωγούς. Και αυτοί οι κατεστραμμένοι δεν μπορούν να ζήσουν με 460 ευρώ το μήνα. Και είναι σε μια, ναι, αυτό που σας είπα, ζούμε σε μια ανέχεια αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω πώς θα ορθοποδήσει αυτό το σύμπλεγμα των 5-6 χωριών που είναι εδώ. Κύριε Γκανή, αποζημιώσεις πήρατε? Αποζημιώσεις πάρθηκαν αυτές που είχαν στην αρχή για Βαμπάκι, Μυθική, Καλαμπόκι, Βιομηχανική Ντομάτα και κατ' εξαίρεση οι πρώτες στα μήλα της αγοράς. Και πριν από 7 μέρες μπήκαν και σε εμάς τους αμπελώνες, αλλά μην φανταστείτε, 100 ευρώ προκαταβολή. Την πιο ελάχιστη προκαταβολή που δώσαν σε προϊόν, το οποίο η δυναμική του και η κοστολόγηση του ΕΛΓΑ
είναι για ένα τόνο περίπου στα φύλλα, μιλάμε για 560 ευρώ. Και μας δώσανε ένα κατοστάρικο. Ούτε το εν πέμπτο. Για πουθενά. Ούτε το εν πέμπτο. Να σας πω, εμένα μου κόστησε τα 30 στρέμματα για να τα ορθοποδήσω, γιατί τάσω στα τελικά. Ναι. Μου κόστησε περίπου 40.000 ευρώ εργατικά και μηχανήματα για να μπορούν μέσα να ξεπεζοφθεί αυτό το πράγμα. Πέταξε από το κτήμα που σας λέω, των 30 στρέμματων, 210 τόνους μπάζα. Τα οποία ήταν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λάστιχα από βαμπάκια τα οποία δεν είχαν μαζευτεί. Άκυρο μαζί με λάσπη από τις καλαμιές, πλάτανοι οι οποίοι είχαν ξεριζωθεί ολόκληροι, κυψέλες βρήκα μέσα, πλαστικά μπουκάλια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και αυτά βγαίναν έξω και γινόταν διαχείριση στον δρόμο, γιατί δεν είχαμε μέρος να τα πάμε, για να μπορούμε να τα φτιάξουμε ξανά, να ισιώσουμε τους δρόμους, να κάψουμε τα άκυρα, να καούν όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, μιλάμε για μια κατάσταση, εμένα μου πήρε 70 μέρες για να γίνει αυτή η δουλειά. Κάθε μέρα δουλειά, από τις 6-7 το πρωί, γιατί ήταν χειμώνας. Λοιπόν, μέχρι τις 4.30-5 που σκοτεινιάζει πάλι. Μάλιστα.